Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε με την πρώτη μας συνέντευξη για απόψε. Έχουμε κοντά μας έναν εκ των διεκδικητών της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, μετέπειτα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε εγώ κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς που είστε κοντά μας, κύριε Τσακαλώτε. Οι περιοδίες σας πάνε καλά από ό,τι βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω ότι έρχεται πολλοί κόσμος. Είναι ένας κόσμος που έχει πάρα πολύ ανάγκη να συζητήσει πολιτικά, ιδεολογικά, τι έφτεξε, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες μας. Είναι ευχαριστημένος ο κόσμος ότι μέχρι τώρα οι 4 υποψήφοι, τώρα έγιναν 5, έχουν κάνει ένα σοβαρό διάλογο, μια σοβαρή συζήτηση που δείχνει σοβαρά αντανακλαστικά μετά από την αποχώρηση του Αλέξη, που όπως και να το κάνουμε ήταν ένα μεγάλο σοκ, είναι μια καινούρια φάση. Και άρα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το σοκ ηγεσίας που μας έλεγε εδώ ο κύριος Μοσχονάς φαίνεται πως ήρθε στον ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή είπατε ότι οι 4 γίνατε 5, θα ήμουν αλεξιπτωτήστρια από άλλο επάγγελμα, κύριε Τσακαλώτα, αν δεν σας ρωτούσα για την υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη. Πώς βλέπετε αυτή την υποψηφιότητα? Κοίταξε, δεν θέλω πολύ να σχολιάσω άλλες υποψηφιότητες. Προφανώς έχει ένα ενδιαφέρον δημοσιογραφικό όταν ένας καινούριος άνθρωπος έρχεται. Αυτό το κατανοώ. Αυτό λέει πολλά πράγματα. Πολλά από αυτά εγώ συμφωνώ, για παράδειγμα για το δικαιωματικό χώρο, για τα δικαιώματα των ανθρώπων, αλλά δεν ξέρω πόσο ξέρει το κόμμα, πόσο ξέρει την ιστορία αυτού του κόμματος, τους ανθρώπους του, και δεν ξέρω και πόσο έχει ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες της πολιτικής. Για παράδειγμα, την ενεργειακή φτώχεια ή τα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αυτό θα το δούμε στην εξέλιξη, τι έχει να προσθέσει στο διάλογο. Να σταθούμε λίγο στο πρώτο σκέλος. Σε ένα κόμμα που διαρκώς πασχίζει να διευρυνθεί και που πολλοί υποψήφοι πρόεδροι λένε ότι πρέπει να ξεφύγουμε από το σκληρό πυρήνα του 3%, είναι μειονέκτημα να μην ξέρει και τόσο καλά την ανθρωπογεωγραφία ενός κόμματος? Κοιτάξτε, δεν είναι επιχείρηση ο ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να αποφασίσεις να φέρεις ένα διευθυντή, έναν διευθύνων σύμβουλο από μια άλλη χώρα. Είναι ένα κόμμα που έχει μια ιστορία, έχει αξίες, έχει αναλύσεις, έχει προτάσεις. Άρα το θεωρώ μειονέκτημα, αλλά δεν θέλω να σχολιάσω παραπάνω την υποψηφιότητα, ούτε και για τους άλλους τρεις εξάλλου. Αγγλικά, καλύτερα ποιος μιλάει, εσείς ή ο κ. Κασελάκης? Κοιτάξτε, τώρα με βάζετε δύσκολη θέση, αλλά πολύ αμφιβάλλω ότι ξέρει καλύτερα αγγλικά από μένα. και βέβαια ξέρω αγγλικά και όχι αμερικάνικα. Μάλιστα. Pun intended. Πάμε να φύγουμε από αυτό. Ήταν χιούμορ προφανώς αυτή η ερώτηση. Να φύγουμε από εκεί. Ο λόγος που τη ρώτησα ήταν γιατί είπε ότι μπορεί μεταξύ άλλων να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επειδή μιλά καλύτερα αγγλικά. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τσακαλώτε, γιατί δεν σας έχουμε δει ακόμη σε ένα debate ή επειδή για να προστατεύσω την συζήτηση θα μου πείτε ότι δεν συγκρουόμαστε σε μια πολιτική συζήτηση με τους συνυποψήφιους και τις συνυποψήφιες? Κοιτάξτε, εγώ έκανα την πρόταση. Μας έχει καλέσει η νομαρχιακή του Πειραιά την Κυριακή το βράδυ να είναι εκεί μπροστά στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουμε μια τοποθέτηση ο καθένας, να υπάρχουν ερωτήσεις από κάτω. Έτσι νομίζω μιλάει ο κόσμος της αριστεράς. Θεωρείτε, κύριε Τσακαλώτο, ότι πρέπει να απευθυνθείτε μόνο σε αυτόν τον κόσμο, μόνο στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, δεν λέω μόνο να απευθυνθούμε. Ο νέος πρόεδρος ή η νέα πρόεδρος την επόμενη μέρα θα είναι και υποψήφιος πρωθυπουργός, άρα θα απευθύνεται σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό. Καμία αντίρρηση, αλλά έχω αντίρρηση και έχετε, από ό,τι έχω καταλάβει, και εσείς αντίρρηση, εσείς οι δημοσιογράφοι, το τρόπο που γίνονται debate. Τα debate είναι με το τρόπο που γίνονται στην Αμερική στα primaries, δηλαδή στα προκριματικά σε αυτό, και είναι αντίπαλοι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ δεν θεωρώ κανέναν από τους συνυποψήφιους μου αντιπάλους. Και ο κόσμος της αριστεράς θέλει συζήτηση επί της ουσίας. Αν με ρωτήσετε
για την πράσινη μετάβαση, αν με ρωτήσετε για τις εργασιακές σχέσεις, δεν απαντιούνται σε ένα-δύο λεπτά αυτά τα πράγματα. Και ούτε ο κόσμος θέλει να απαντηθούν σε ένα-δύο λεπτά. Όχι. Γιατί ο κόσμος της αριστεράς, ο κόσμος που μας ακούει, ο κόσμος που θέλει το κόμμα να γίνει στιβαρό, να βασιστεί στις αξίες του, στις αναλύσεις του, στο προγραμματικό λόγο, ξέρει ότι αυτό το πράγμα θέλει πολλή συζήτηση, πολλή ανάλυση. Και άρα δεν θέλω κάτι που είναι επικοινωνιακό, που είναι να βρεις μια ατάκα που θα πω εγώ για κάποιον υποψήφιο, θα πει κάποια υποψήφια για μένα. Δεν είναι το σωστό. Και απευθύνομαι και σε εσάς. Φαντάζομαι όμως ότι αν είσαι μια ατζέντα συζήτησης... σε εσάς. Εγώ λέω που έχω ακούσει και όσους δημοσιογράφους, είσαστε όλοι δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που γίνονται τα debate στην Ελλάδα. Μα όλοι δεν τους έχω ακούσει. Τους αποφασίζετε εσείς πάντως, δεν τους αποφασίζουν οι δημοσιογράφοι. Όχι εσείς προσωπικά. Δεν κάνω κριτική στους δημοσιογράφους. Λέω ότι οι δημοσιογράφοι λένε ότι ο τρόπος που γίνεται δεν ευνοεί τη συζήτηση. Επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα follow-up. Αλλά δεν είναι μόνο το follow-up. Μπορεί να βρεθεί μια άλλη φορμή. Είναι μονόλογοι. Έχει δίκιο και δεν είναι μόνο follow-up. Είναι ο τρόπος που είναι στημένο, δηλαδή ήταν θέαμα αυτό τώρα στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ, 6 δημοσιογράφοι, 6 υποψήφοι, σαν να είναι αντίπαλοι. Δεν ήταν ωραία εικόνα. Για το ΠΑΣΟΚ το λέω τώρα και δεν το λέω για να κάνω κριτική στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ήταν ωραία εικόνα. Να σας ρωτήσω κάτι όμως, κύριε Τσακαλώτε, αν ένας πολίτης ο οποίος δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ασχολείται τόσο πολύ με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ενδιαφέρεται ενδεχομένως για τις εσωκομματικές διαδικασίες σας, αλλά θα κληθεί την επόμενη μέρα να ψηφίσει μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη, μεταξύ του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων υποψηφίων. Θα ακούσει. Ο άνθρωπος αυτός όμως δεν δικαιούται να γνωρίζει, ακούσει, για παράδειγμα, τι λέτε εσείς για την οικονομία, τι λέει ο κύριος Παπάς, η κυρία Χτσιόγλου. Θα ακούσει τότε, κύριε Αραβαντινό, τον καινούριο Πρόεδρο, την καινούρια Πρόεδρο, να μιλάει στη Βουλή, να μιλάει στη Θεσσαλονίκη, θα ακούσει τις θέσεις του κόμματος. Ναι. Εδώ μιλάμε για τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, ποιον θέλουν ή ποια θέλουν να είναι πρόεδρος. Μάλιστα. Άρα δεν το καταλαβαίνω την ερώτηση ο γενικά ο κόσμος. Ο γενικά εμείς απευθυνόμαστε είτε στα μέλη του κόμματος ή τους ανθρώπους που θέλουν 10 Σεπτέμβρη να γίνουν μέλη του κόμματος για να επηρεάσουν το καινούριο ή την καινούρια πρόεδρο. Εγώ να ρωτήσω κάτι που δεν έχω καταλάβει, που ακριβώς έγκυται η διαφωνία. Να ψηφίζουν τα μέλη του κόμματος ή οι φίλοι του κόμματος? Και μία απορία, την ημέρα της κάλπης, αν για παράδειγμα ο Κυριάκος Δημάγκελος επιθυμεί να ψηφίσει, ζητώ συγγνώμη Κυριάκο που χρησιμοποιώ το όνομά σου ως παράδειγμα, μπορεί να έρθει να δώσει 2, 3, 5 ευρώ? Αλλά γίνεται μέλος του κόμματος. Και δεν να είναι γίνει φίλος. Μέλος του κόμματος και απλά να ψηφίσει εσάς, την κυρία Χτσιόγλου, τον κύριο Παπά, τον κύριο Τζουμάκα, τον κύριο Κασαλάκη? Αυτή είναι η διαδικασία που ήταν στην εκλογή του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Και αποφασίσαμε σε μια συμφωνία ότι πρέπει να είναι καρμπών η εκλογή στη νέα φάση και στο συνέδριο που είναι έκτατο συνέδριο με καινούργιες συζητήσεις, καινούργιες εκλογές για τους κεντροεπίτροπους και τους σύνεδρους, μπορούν να συζητηθούν αν είναι το σωστός τρόπος αυτός ή δεν είναι ο σωστός. Αποφασίσαμε όμως τώρα ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους κανόνες πριν ένα συνέδριο. Αν γίνεται πρόεδρος, συγγνώμη Αναστασία, θα ζητήσετε αυτός ο τρόπος εκλογής να αλλάξει? Εγώ αύριο έχω ομιλία στην πλατεία Κουμουνδούρου που θα καταθέσω όλες τις προτάσεις μου για πώς πρέπει να είναι το κόμμα. Μέχρι τώρα έχω συζητήσει για την ταυτότητα που πρέπει να έχει το κόμμα, για τις κοινωνικές αναφορές, για τον ανανεωμένο προγραμματικό λόγο. Αύριο στις 7.30 ώρα στην Κουμουνδούρου εγώ θα καταθέσω συγκεκριμένες απόψεις για το κόμμα. Αυτές είναι για διαβούλευση, δεν θεωρώ ότι έχω το μονοπόλιο της σοφίας, αλλά είναι επειδή παίρνω πολύ σοβαρά το κόμμα μου, το αγαπάω αυτό το κόμμα, νοιάζομαι για αυτό το κόμμα, θεωρώ ότι το κόμμα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανανέωση της ταυτότητας, τις κοινωνικές αναφορές και στο προγραμματικό ρόλο, λόγο, τότε θα δείτε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Καταλαβαίνουμε ότι μάλλον θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Προφανώς, αλλά αυτές είναι οι πρώτες σκέψεις, μάλιστα, είναι για διαβούλευση και το συνέδριο είναι το κυρίαρχο σώμα που θα αποφασίσει, τα λέω καλά, δεν τα λέω καλά. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που θα έχουν διαφορετικές απόψεις ή θα έχουν παραλλαγές στον ίδιο σκοπό. Γι' αυτό υπάρχουν συνέδρια να τα συζητήσουμε με αυτά.
Κύριε Τσακαλώτα, αν κερδίσετε τις εκλογές, πιστεύετε πως μπορείτε να είστε πρόεδρος του όλου ΣΥΡΙΖΑ και τι εννοώ, να ενώσετε φωνές που εκινούν από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες και έχουν και διαφορετική προσέγγιση και στο λόγο και στο ύφος και στις πολιτικές θέσεις? Ναι, γιατί νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ταυτότητα η οποία δεν μπορεί να είναι το άθροισμα κεντρών απόψεων, κεντροαριστερών απόψεων, αριστερών απόψεων, οικολογικών απόψεων, δικαιωματικών απόψεων. Όλα αυτά πρέπει να μπουν στη συζήτηση, αλλά πρέπει να γίνει μια σύνθεση. Πρέπει να μπορεί ο κόσμος να ξέρει τι ταυτότητα έχουμε. Εσείς έχετε καλέσει πολλές φορές τον κύριο Μοσχονά, mm-hmm. που μας έλεγε ο κύριος Μοσχονάς μετά από τις εκλογές, και το άκουσα στο δικό σας το πρόγραμμα, ότι είχε θολή ταυτότητα ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ακούσει τον κύριο Μαύρο από το MRB να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε θολή ταυτότητα. Δεν μπορεί κάποια στιγμή. Χαίρομαι που βλέπετε την εκπομπή. Βεβαίως. Δεν μπορεί κάποια στιγμή να είσαι η δημοκρατική παράταξη, η μεγάλη προοδευτική παράταξη, άλλη στιγμή να είσαι η αριστερά, άλλη στιγμή να είσαι η ριζοσπαστική αριστερά. Πρέπει, για να είναι το σύνολο μεγαλύτερο από το άθροισμα το επιμέρους μερών, mm. όλο αυτό το συνιστοσόν, να μπορεί να γίνει μια σύνθεση που με αυτή τη σύνθεση πας στον κόσμο, προς τα έξω, που είναι αυτό το θέμα που βάλατε εσείς. Εκεί θα ακούσει τον κόσμο, θα έχει τις δικές σου ιδέες, άρα εκεί θα είναι μια ωραία συνάντηση. Να σας πω ένα παράδειγμα που το λέω σαν ανέκδοτο, άμα μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Πείτε ότι έχετε μια κοπέλα εσείς που δεν έχει σχέση και έχω κι εγώ ένα αγόρι και αποφασίζουμε να τους φέρουμε κοντά. Εφόσον είναι straight. Και είσαι, ναι. Εννοείται, σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το παράδειγμα. Και κανονίζουμε κάπως να βρεθούν σε ένα μπαρ. Ρωτάει η κοπέλα, πρώτη ερώτηση, τι μουσική σου αρέσει, και απαντάει το αγόρι. Αν σου αρέσει να μου αρέσει η jazz, jazz. Αν σου αρέσει να μου αρέσει το ρεμπέτικο, ρεμπέτικο. Αν σου αρέσει να μου αρέσει η όπερα, όπερα. Τι συμπέρασμα θα βγάλει αυτή η κοπέλα? Ότι αυτό το παιδί δεν έχει ιδέα για τον εαυτό του, δεν έχει συγκρότηση, δεν ξέρει που θέλει να πάει στη ζωή του και νομίζω δεν θα πάνε για δεύτερο ποτό. Το ίδιο δεν είναι για την αριστερά. Βεβαίως πρέπει να απευθυνθείς σε έναν κόσμο, αλλά ο κόσμο που θα απευθυνθείς πρέπει να ξέρει τι πιστεύεις, πρέπει να ξέρει τι ανάλυση έχεις γιατί είναι στραβά, πρέπει να ξέρει τι πρόγραμμα έχεις να αντιμετωπίσεις και τα θέματα της καθημερινότητας, την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, mm-hmm. τις εργασιακές σχέσεις, αλλά και πώς αντιμετωπίζεις τα μεγάλα προβλήματα. Είναι αυτό η πράσινη μετάβαση? Είναι αυτό η ερήμωση της χώρας? Αυτά πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, οι πρώτες θέσεις. Θα σε επηρεάσει ο κόσμος, θα συζητήσεις. Μήπως. Αλλά όπως σε μια σχέση, ναι. όπως σε μια σχέση όμως που εξελίσσεται, αλλά από κάπου αρχίζει. Ναι, αλλά οι πιθανότητες το ζευγάρι να πάει δεύτερο ραντεβού, αν ακούνε και οι δύο pop για παράδειγμα, που την ακούει πολύ περισσότερος κόσμος από άποψη ποσοστών, είναι πολύ περισσότερη. Και μήπως τελικά εσείς επιλέγετε μουσικές και λόγο που δεν τον ακούει πολύ κόσμος? Εξαρτάται, και αυτό είναι που θέλω να φέρω στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, μια περηφάνεια και αυτοπεποίθηση για τις ιδέες τους, για τις αξίες τους, για αυτά που έχουμε καταφέρει. Χάθηκε τα τελευταία χρόνια νομίζω αυτή η αυτοπεποίθηση. Χάθηκε, παρόλο που έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Τι μας λέγανε πριν από την κρίση και κεντροαριστερή και κεντροδεξή? Δεν μας λέγανε ότι αν μειώσουμε τους φόρους, και ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Μπλέρ και ο Κλίντον, δεν μας έλεγαν ότι αν θα μειώσουμε τους φόρους στους πλούσιους, αυτό θα φέρει επενδύσεις και ανάπτυξη και μετά θα μοιραστεί η πίτα? Ποιος είχε δίκιο, αυτοί που το λέγανε αυτό ή εμείς που λέγαμε ότι άμα μειώσεις τους φόρους στους πλούσιους, απλώς θα αυξήσεις ανισότητες και τώρα έχουμε τις μεγαλύτερες ανισότητες από το 1920, πριν από 100 χρόνια. Άρα σε πάρα πολλούς τομείς, όπως την πράσινη ανάπτυξη, εμείς τι λέμε? Οι αριστεροί, και θέλω να είναι περήφανοι οι αριστεροί και οι αριστερές για αυτό που λέμε. Εμείς λέμε ότι αν η πράσινη μετάβαση δεν είναι και κόκκινη, δεν θα είναι ούτε καν πράσινη. Αν δεν αλλάξουμε το καταναλωτικό μοντέλο, αν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, αν δεν έχουμε άλλο τρόπο στην ανάπτυξη, αν δεν έχουμε συνεταιρισμούς και κοινωνική αλληλεγγύη που μπορεί να παράγουν με διαφορετικό τρόπο και οικολογικό τρόπο. Η δεξιά λέει ότι αυτό θα λυθεί με αγοραίες λύσεις. Η ενεργειακή κρίση θα λυθεί με κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις. Εμείς έχουμε διαφορετική ανάλυση και στο κόσμο των ιδεών πανεπιστημιακούς, που το ξέρω, έχουμε μια επιστροφή.
μια επιστροφή του αναπτυξιακού κράτους. Όταν εγώ ήρθα στην Ελλάδα το 1993 ως επίκορος καθηγητής, η βιομηχανική πολιτική ήταν βρώμικη λέξη. Τώρα ο Biden και η Ευρώπη λένε θα κάνουμε βιομηχανική πολιτική, όχι μόνο στην πράσινη ανάπτυξη, αλλά και στο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα ο κόσμος αλλάζει στις ιδέες της αριστεράς. Μπορεί η ακροδεξιά να κερδίσει τις εκλογές για λόγους που μπορούμε να τους συζητήσουμε άμα θέλετε, αλλά στα προβλήματα εγώ βλέπω όλο και περισσότερο είναι επίκαιρες αριστερές ιδέες. Αν είναι αριστερές ιδέες, άρα στην ερώτησή σας, και με αυτό τελειώνω, στην ερώτησή σας, από πού προκύπτει ότι αν έχεις αριστερές αξίες, αριστερές αναλύσεις, θα πας στο 8%. Μόνο άμα δεν έχεις την αυτοπεποίθηση για αυτά που λες, θα πας στο 8%. Θα σας έλεγε, συγγνώμη Μάρη, θα σας έλεγε κάποιος ότι οι αριστερές ιδέες, οι αριστερές απόψεις οδήγησαν το ΣΥΡΙΖΑ στο 17%. Εκτός κι αν εσείς μας πείτε απόψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στο 17% ακριβώς γιατί δεν είχε αριστερές απόψεις. Εγώ θα σας πω ότι τα λέγαμε όλα. Και αριστερές ιδέες και κεντροαριστερές ιδέες και κεντρώες ιδέες. Μπουφές δηλαδή. Άρα λέω ότι να βρούμε μια σύνθεση όλων αυτών που απαντάει και στα πρόθεσμα προβλήματα των ανθρώπων, mm-hmm. πώς θα είναι καλύτερες εργασιακές σχέσεις, πώς θα χτίσουμε ένα νέο ΕΣΥ, αλλά και στις μεγάλες απειλές που έρχονται από την κλιματική κρίση. Αυτό λέω. Μου δίνετε μια πάσα να κάνω το ερώτημα που ήθελα να κάνω. Νιώθω ότι αποδέχεστε αυτά τα οποία έχει πει και ο κύριος Μουσχονάς και ο κύριος Μαύρος για παράδειγμα, περιθωλού αφηγήματος. Αυτό όμως είναι μια διαπίστωση την οποία με δεδομένη την πολιτική σας επάρκεια και τη γνώση που έχετε θα το είχατε αντιληφθεί πριν από τις εκλογές και πριν από αυτή τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ και φαντάζομαι όχι μόνο εσείς. Δεν είδαμε όμως να γίνεται κάποια προσπάθεια να αλλάξει αυτό το δεδομένο, δηλαδή συνέχιζε να πορεύεται προς τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα σε αυτό το θολό αφήγημα. Είναι αυτό μια αιτία τσίτας, αντιλαμβάνομαι ότι είναι. Ποιος φταίει όμως γι' αυτό? Εγώ νομίζω ότι η ηγεσία του κόμματος έκανε λάθος και διάφοροι άνθρωποι έχουν μερίδιο αυτού του προβλήματος. Εγώ νομίζω τώρα εκ των υστέρων ότι το 18 όταν βγήκαμε από το μνημόνιο έπρεπε να είχαμε πει ότι σας βγάλαμε από το μνημόνιο, ρυθμίσαμε το χρέος με το κόστος που είχε αυτό, με τα πράγματα που κερδίσαμε για τη φτώχεια, για την ανισότητα, με προβλήματα που είχαμε και τώρα έχουμε το όραμά μας για το 2023. Τώρα συζητάω τι θα λέγαμε το 18. Πώς θα είναι η κοινωνία και η οικονομία και ο πολιτισμός μετά από 4 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, μια νέα κυβέρνηση σε αυτούς τους τομείς, στην υγεία, στην παιδεία, στις εργασιακές σχέσεις. Άρα λέω αυτό πρέπει να το κάνουμε τώρα. Τώρα πρέπει να κάνουμε πώς φανταζόμαστε να έχουμε ένα προγραμματικό λόγο και με κοινωνικές αναφορές που πείθει τον κόσμο με μια νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πώς θα είναι οι εργασιακές σχέσεις, πώς θα είναι το σύστημα υγείας, πώς θα αντιμετωπίσουμε το παραγωγικό μοντέλο που δεν μπορεί να συνεχιστεί να είναι τουρισμός συν οικοδομές. Αυτό νομίζω ότι επειδή η φυσική ροπή της πολιτικής είναι το βραχυπρόθεσμο, πώς απαντάς στην κυβέρνηση, πώς απαντάς σε μια καινούργια κρίση που δεν θα σταματήσω και με δική μου προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ να απαντάμε στον κύριο Μητσοτάκη και για όλα αυτά που είπατε στην αρχή για τις πυρκαγιές που πραγματικά ήταν απαράδεκτη η ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά συγχρόνως η αντιπαράθεση που κάνεις με μια κυβέρνηση είναι πιο στιβαρή όταν ξέρεις που θέλεις να πας, όταν ενσωματώνεις την κριτική που κάνεις με μια εικόνα που θέλεις να πας στην οικονομία. Αυτή είναι η απάντηση. Εγώ θεωρώ ότι αυτά δεν είναι ή θα κάνεις μόνο βραχυπρόθεσμη κριτική στην κυβέρνηση και εφήμερη και ό,τι γίνεται εκείνη τη στιγμή ή θα το ξεχάσεις αυτό και θα κάνεις μόνο το μακροκόσμο. Αλλά λέω η πλάστιγα πρέπει να πάει πιο πολύ να ξέρουμε πάνω στις αναλύσεις μας, στις αξίες μας και το πρόγραμμά μας που θέλουμε να πάμε αυτή την κοινωνία. Και αυτό όχι μόνο θα δώσει ελπίδα αλλά θα μας κάνει και πιο αιχμηρούς στη σημερινή κριτική και θα απαντήσει σε ένα άλλο έλλειμμα που χάσαμε τις εκλογές που είναι η εποχή των μειωμένων προσδοκιών. Δηλαδή αν μου πείτε για τους πολλοί λόγοι είναι που χάσαμε, ένας λόγος είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος επειδή ξόδεψε λεφτά η Νέα Δημοκρατία, πολλά λεφτά και από το Ταμείο Ανάκαμψης,
δεν είχε το σύμφωνο σταθερότητας, οπότε είχε αναστολή και μπορούσε να εξοδέψει. Έδωσε και τα food pass και το fuel pass. Ένας κόσμος δεν πίστευε πια ότι μπορεί να πας καλύτερα από αυτό. Και η αριστερά οφείλει να πείσει τον κόσμο με έμπρακτο τρόπο ότι υπάρχει και το καλύτερο. Χωρίς, μπορεί να ακουστεί απλοϊκή ερώτηση, αλλά χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα που για πάρα πολλά χρόνια αποτελούσε συγκολητική ουσία ανάμεσα διαφορετικά ρεύματα που υπάρχουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να υπάρξει, το έθεσε και η Αναστασία στην αρχή, ένα ΣΥΡΙΖΑ ενιαίο στην επαύριο? Γιατί στα κοινωνικά θέματα, παραδείγματος χάρη, μπορεί να υπάρξει πιο εύκολα μια κοινή προσέγγιση, μια συμφωνία. Γιατί το λέτε αυτό? Εσείς, στα εθνικά, εσείς πούμε... παλιά ασχολήσετε με το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από το 2015, οι διαφορές εντός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κορυφαίες στρατηγικές διαφορές και μπορούσαν να συνυπάρξουν. Ήταν μέσα και έξω στο ευρώ. Θυμάστε, οι άνθρωποι του κυρίου Λαφαζάνη λέγανε να φύγουν από το ευρώ. Αυτή ήταν κορυφαία στρατηγική διαφορά. Πριν από τις εκλογές του 2015, κανένας δεν το έλεγε αυτό. Ορίστε... Πριν από τις εκλογές του 2015, δημοσίως κανένας δεν το έλεγε. Όχι, είχε κατατεθεί στα συνέδρια. Λέω δημοσίως στις τηλεοπτικές εμφανίσεις. Ότι υπάρχουν διαφορές μέσα στο κόμμα. Εγώ σας λέω ότι οι διαφορές τώρα είναι πολύ μικρότερες από καμία σχέση, όχι μικρότερες. Δηλαδή άλλος κόσμος. Άρα υπάρχει η δυνατότητα σύνθεσης. Υπάρχει η δυνατότητα σύνθεσης αν υπάρχει σεβασμός. Αν υπάρχει σεβασμός στα όργανα, να καλούνται τα όργανα, αν υπάρχει σεβασμός στην άλλη άποψη και αν υπάρχει σεβασμός στη σύνθεση. Έχει χαθεί ο σεβασμός? Νομίζω, κοιτάξτε, όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Πρέπει η νέα συλλογική ηγεσία, γι' αυτό εγώ βάζω και το θέμα της συλλογικής ηγεσίας, γιατί έτσι μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Απλώς υπάρχει το φαινόμενο των κοινωνικών δίκτυων, τα social media, τα μέσα, που με ξεπερνάνε. Δηλαδή αυτό πρέπει να το δούμε. Δηλαδή οι αντιπαραθέσεις εκεί είναι τόσο βάρβαρες που νομίζω ότι πρέπει να το δούμε σοβαρά. Γιατί εγώ βλέπω όταν αριστεροί και αριστερές μιλάνε για διαζώσεις και τον έχεις τον άλλο μπροστά, υπάρχει αυτός, αρχίζει αυτός ο σεβασμός. Γιατί δεν αρχίσεις με βαρβαρότητες, λες, ναι, σκέψου και αυτό. Και λέει ο άλλος, ναι, το έχω σκεφτεί, αλλά σκέψου και η εσύ το άλλο. Η ασφάλεια, άρα λέτε, πίσω από το πληκτρολόγιο κάνει να χάνει το έλεγχος. Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα κόμμα που συζητάει πολιτικά και ιδεολογικά. Αν έχω τη μεγαλύτερη κριτική που έχω για το κόμμα μου τα τελευταία χρόνια, είναι ότι χάθηκε η τάση να συζητάμε ιδεολογικά και πολιτικά, γιατί αν τα κομματικά μέλη και οι φίλοι δεν ξέρουμε τι στηρίζουμε και για ποιο λόγο το στηρίζουμε, είναι πιο αδύναμοι όταν πάνε σε ένα καφενείο ή όταν πάνε στους εργασιακούς χώρους. Άρα για μένα το κόμμα έχει πολύ σημαντικό ρόλο για την ανάκαμψη. Απλώς να σας πω ότι η ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γίνει με 2-3 εντυπωσιακές κινήσεις. Κατά τη δική μου άποψη, θέλουμε ένα σχέδιο για το 2026. Πώς θα είναι οι κοινωνικές αναφορές μας, η ταυτότητά μας, ο προγραμματικός λόγος, γιατί μόνο άμα ξέρεις που θα πας το 2006 μπορεί να ελέγξει ότι είσαι σε καλό δρόμο το 25, το 24 και από πού. Μάλιστα. Και πού πρέπει να αρχίσεις. Και μια τελευταία κουβέντα. Ναι. Αυτό θέλει ομάδες δουλειάς. Και αν έχω αποδείξει ένα πράγμα όταν ήμουν υπουργός οικονομικών και υπεύθυνος για τις διαπραγμάτευσεις, είναι ότι ξέρω να φτιάνω ομάδες που υπηρετούν με συνέπεια ένα σχέδιο. Ξέρετε, θα γίνω δυσάρεστη, κυρία Τσακαλώτο, έχουμε 5-7 λεπτάκια ακόμα. Πολλοί λένε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε και πήγε στο ποσοστό που πήγε, επειδή κάποιοι τραβούσαν το χαλί από τον Αλέξη Τσίπρα. Το βλέπω πολύ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λέγαμε νωρίτερα. Και μάλιστα πολλοί και πολλές είναι εκείνοι που φωτογραφίζουν εσάς ως τον άνθρωπο που τραβούσε το χαλί και δευτερευόντως την τάση των 53. Κοιτάξτε, εγώ τον Αλέξη τον υποστήριξα όταν ήταν υποψήφιος για δήμαρχος, όταν ήταν για να γίνει αρχηγός του κόμματος, όταν είχε τις διαφωνίες με τον Αλαβάνο, σε όλη την κυβέρνηση με έβαλε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπος είναι αυτός που αντιπροσωπεύει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν δεν είναι εκεί. Είναι λίγο παράξενο αυτό. Αυτό για τη σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι αν πεις 2-3 διαφωνίες, που εγώ θεωρώ ότι πρέπει τα στελέχη να εκφράζουν κάποιες διαφωνίες κατά καιρούς, γιατί ο ηγέτης, ο αρχηγός πρέπει να έχει ανθρώπους γύρω του που του λένε αυτά που πρέπει να ξέρουν
και όχι αυτά που θέλει να ακούσει. Μπορεί να έχει δίκιο ο ηγέτης και όχι αυτός που τα λέει. Αλλά πρέπει να γίνει αυτή τη συζήτηση. Αν δεν γίνει, έχει πρόβλημα η ηγεσία. Αλλά να πω κάτι άλλο. Λένε το λάθος του Κατρούγκαλου και ότι αυτό μας κόστησε πολύ. Ναι. Εγώ δεν το ακούω πάρα πολύ. Και σε εσάς χρέωσα ένα κείμενο για τοπικά νομίσματα. Πριν από τις εκλογές. Τοπικά νομίσματα. Εγώ θα ήθελα μόνο ένας δημοσιογράφος μου βάζει αυτή την ερώτηση να έχει κοιτάξει το Wikipedia και να ξέρει τι είναι τα τοπικά νομίσματα. Και αν τα τοπικά νομίσματα έχουν οποιοδήποτε σχέση με παράλληλα νομίσματα. Είναι, το... όμως, είναι ένα παράδειγμα που χρησιμοποιήθηκε, το ξέρετε καλά, ναι, προεκλογικά για να καταδείξει τις αντιθέσεις που υπάρχουν από τους πολιτικούς αντιπάλους. Αφού το θέτει ο Τσακαλώτος. Οι ιστορικοί και οι φιλόσοφοι της ιστορίας λένε το εξής. Αν στη ροή της ιστορίας ένα τυχαίο γεγονός, ένα λάθος, αλλάζει τη ροή της ιστορίας, τότε δεν κοιτάς το τυχαίο γεγονός, ούτε το λάθος. Κοιτάς γιατί το σύστημα ήταν τόσο ευάλωτο σε ένα τυχαίο γεγονός, ένα λάθος. Αν έχουμε ένα στιβαρό κόμμα που έχει αυτή την περηφάνεια και την πεποίθηση για το τι λέει, για ποιο λόγο το λέει, ένα κόμμα που λέει αυτό που εννοεί και εννοεί αυτό που λέει, ένα κόμμα που παρεμβαίνει στα κινήματα για την κοινωνία, που έχει προγραμματικό λόγο, κανένα λάθος, ούτε του Ευκλήδη, ούτε του Γιώργου, ούτε κανένα άλλου στελέχου δεν μπορεί να αλλάξει τη δύναμη αυτού του κόμματος. Άρα προφανώς είχαμε ένα κόμμα που δεν είχε αυτή τη στιβαρότητα και γι' αυτό ήταν ευάλωτο αυτό το κόμμα σε αυτά που λέτε. Αυτή είναι η άποψή μου. Και να σας το πω κι αλλιώς, δεν έχω βρει ελληνική έκφραση αυτό, αν είμαι εγώ αρχηγός δεν θα είμαι control freak. Εγώ τη δύναμη του κόμματος. Δεν θα είστε υπερσυγκεντρωτικός. Δεν θα είναι να τα ελέγξω τα όλα και να μην υπάρχουν κάποιες φωνές. Εγώ θεωρώ ότι αν φτιάξεις το στιβαρό κόμμα, ένα κόμμα που πραγματικά έχει αυτοπεποίθηση γιατί λέει αυτά που λέει και τι κάνει αυτά που κάνει, δεν νομίζω ότι κάποια φωνή που λέει μια διαφορετική άποψη μπορεί να σε δημιουργήσει. Για να μπούμε λίγο στη φιλοσοφία λοιπόν της ανάλυσής σας. Αυτό το κόμμα που θέλετε να φτιάξετε με εσάς, πρόεδρο, αλλά όχι μόνο με εσάς, μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Νομίζω απολύτως. Απολύτως. Αν πιστεύεις ότι έχουμε πράγματα να πούμε για τις εργασιακές σχέσεις, για το σύστημα υγείας, για την πράσινη μετάβαση, για το πολιτισμό που δεν έχουμε συζητήσει όσο πρέπει να συζητήσουμε. Αν πιστεύεις αυτά, νομίζω ότι μπορούμε και πρέπει να το κάνουμε, όχι για να είναι για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και καλό του κόσμου που υποφέρει. Ο προοδευτικός κόσμος με επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ τον Ευκλήδη Τσακαλώτο μπορεί να ελπίζει σε μια ευρύτερη σύμπραξη του προοδευτικού κόσμου και των άλλων κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως? Μα γι' αυτό σας λέω εγώ ότι είναι άλλο σε ποιους στην κοινωνία ή στα πολιτικά κόμματα απευθύνεσαι και ποιος είσαι εσύ που απευθύνεσαι. Εσείς, κυρία Γιάμελη, με έχετε ακούσει πολλές φορές σε αυτό το πρόγραμμα μιλάω για το κόκκινο-κόκκινο-πράσινο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει οι συζητήσεις της αριστεράς να συναντιούνται με τις συζητήσεις της σοσιαλδημοκρατίας και των πράσινων. Και πριν από ένα μήνα στην Ευρωβουλή, αφού αρχίσατε το πρόγραμμα με τις φωτιές, υπήρχε ψήφισμα για την αποκατάσταση της φύσης που ψηφίσανε μαζί και σοσιαλδημοκράτες και αριστεροί και πράσινοι και οι κεντρώοι του Μακρόν εναντίον της δεξιάς του Λαϊκού Κόμματος και της ακροδεξιάς. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το, προφανώς πρέπει να το επιδιώξεις. Τώρα, τελευταίο ερώτημα, κύριε Τσακαλώτα, ένα ερώτημα το οποίο το κάναμε και άναψε φωτιές στο προηγούμενο διάστημα. Η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τους δημοσιογράφους. Το έχω θέσει το ερώτημα και στην κυρία Αχτσιόγλου σε αυτό το στούντιο και βέβαια στον κύριο Παπά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δημιουργήσει μια κακή σχέση με τους δημοσιογράφους. Θεωρείτε ότι είναι μια σχέση αυτή η οποία πρέπει να επανεκκινήσει από νέα βάση? Κοιτάξτε, ίσως εγώ μπορώ να κάνω αυτή την εξής διαφοροποίηση. Εγώ σέβομαι πάρα πολλούς δημοσιογράφους που κάνουν ερευνητική δουλειά και σε όλη την προηγούμενη περίοδο, είτε για τις παρακολουθήσεις, είτε για πράγματα σαν τη δολοφονία του Καραβάζ. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Σέβομαι και δημοσιογράφους που κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Όταν εγώ ήμουν στη Βρετανία,
εκτός από τον Guardian που θα περιμένατε να διαβάζω, γιατί είναι ένα κέντρο αριστερό, διάβαζα τον Daily Telegraph. Ναι. Γιατί είχε πάρα πολύ καλούς δημοσιογράφους. Και γιατί είχε πάρα πολύ καλούς δημοσιογράφους, γιατί ξεχωρίζανε την είδηση από την άποψη. Το πρόβλημα το δικό μου με τους δημοσιογράφους είναι δημοσιογράφοι που δεν με νοιάζει καθόλου να γράψουν ένα άρθρο τι χάλια υπουργός οικονομικών ήταν ο Ευκλήδης, αλλά με νοιάζει όταν γράφουν την είδηση στραβά, όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την είδηση, τι έγινε, πώς έγινε και μετά να πούνε τη δική τους εκτίμηση, τη δική τους ανάλυση. Και σας λέω, δεν είναι ελληνικό πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα παγκόσμιο. Πολύ σοβαρές εφημερίδες και μέσα που παλιά είχαν αυτή τη διαφοροποίηση ανάμεσα στην είδηση και στην άποψη. Και τώρα βλέπουμε πάρα πολλούς δημοσιογράφους σε πάρα πολλά κανάλια και σε εφημερίδες που δεν το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Είναι, μπλέκεται η είδηση με την άποψη και διαστρεβλώνεται η είδηση. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό άρα δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι ταυτίζεται συχνά, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ εργοδότη με εργαζόμενο, τον δημοσιογράφο με τον ιδιοκτήτη. Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι υπάρχουν πιέσεις στους δημοσιογράφους, όπου υπάρχει ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, πάντα υπάρχουν αυτές οι πιέσεις. Και επειδή υπάρχουν δημοσιογράφοι που συνεχίζουν με κόπο να διαχωρίζουν την είδηση από την άποψη, νομίζω ότι, εγώ γενικώς νομίζω, όταν κάνεις κριτική για τα πανεπιστήμια ή κάνεις κριτική για το ΣΥΡΙΖΑ ή κάνεις κριτική για τους δημοσιογράφους, δεν είναι καλό σημείο έναρξης να πει όλα είναι χάλια. Θεωρώ ότι αν το κάνεις αυτό, δεν μπορείς να βοηθήσεις. Μάλιστα. Αυτό που κάνεις είναι, βλέπεις τα καλά παραδείγματα και λες πώς μπορούμε να τα πολλαπλασιάσουμε αυτό, βλέπεις τα κακά παραδείγματα και λες πώς μπορώ να τα μειώσω αυτά. Σαφές. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, που τον ευχαριστούμε που ήταν απόψε κοντά μας, ένας εκ των διεκδικητών της Προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ. Να ευχαριστήσω και τον Μάριο Αραβαντινό για την βοήθεια στην συνέντευξη.